Φίλες και φίλοι, μιλώ δημόσια πάνω από 20 χρόνια, πάντοτε ίσια και πάντοτε ειλικρινά, όπως τα έβλεπα και όπως τα έκρινα, δίχως φόβο και δίχως ατζέντα, με μόνο γνώμονα το καλό της πατρίδας μου. Ως όφυλα, προειδοποίησα για την κρίση που ερχόταν το 2008, για την κατάσταση των τραπεζών μας το 2011 και το 2012, για το συνεργατισμό το 2017. Είμαι εδώ σήμερα με ακριβώς τα ίδια κίνητρα και την ίδια αγάπη για την πατρίδα μου και την κοινωνία. Έρχονται δύσκολες μέρες. Και ιδιαίτερα για την ευρωπαϊκή οικονομία. Ο κίνδυνος στασιμοπληθωρισμού στην ατμομηχανή της Ευρώπης είναι πια ορατός. Αυτό θα έχει αλυσιδωτές επιπτώσεις σε όλη την Ένωση. Οι αγορές θα αντιδράσουν και θα τιμωρήσουν. Χώρες όπως η Κύπρος θα μπουν στο μικροσκόπιο όπου τα πάντα θα παίζουν ρόλο. Στη συγκυρία ενώπιόν μας δεν χωρούν πειραματισμοί. Το πρόσωπο που θα αναλάβει τα ενία του κράτους πρέπει να μην αφήνει καμία αμφιβολία για τον πρώτερο βίο του, ούτε να έχει την όποια ανάμειξη σε όσα στιγμάτισαν την πατρίδα μας διεθνώς τα τελευταία χρόνια. Το 2013 μας κούρεψαν με τη δικαιολογία των ρώσικων χρημάτων. Εδώ και καιρό τρίζουν τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαπλοκή και τη διαφθορά. Με τη μικρή μας πατρίδα να βρίσκεται δυστυχώς στο μάτι του κυκλώνα. Με τις παρακολουθήσεις, τα χρυσά διαβατήρια, το ξέβλημα βρώμικου χρήματος διεθνών εγκληματιών, φαίνεται με την ανάμειξη και την έγκριση του ιδίου του Προέδρου της Δημοκρατίας, των Υπουργών του, του Προέδρου της Βουλής, ακόμη και του σημερινού Γενικού Εισαγγελέα. Μας βλέπουν στην Ευρώπη. Μας παρακολουθούν στενά και κάποιοι ψάχνουν την ευκαιρία. Όπως τότε, το 2013. Γι' αυτό εμείς πρέπει να στείλουμε το πιο ηχηρό μήνυμα στις επερχόμενες προεδρικές εκλογές. Το μήνυμα ότι δεν είμαστε όλοι διεφθαρμένοι. Ότι δεν είμαστε όλοι ένοχοι. Τουναντίον, εμείς σηκώνουμε το ανάστημά μας απέναντί τους. Αναλαμβάνουμε να καθαρίσουμε το σάπιο και να ξανακτήσουμε την ελπίδα. Εμείς τους καταγγέλουμε και θα τους αλλάξουμε. Εμείς είμαστε η αλλαγή και θα τους τιμωρήσουμε. Για να μην την πληρώσει και πάλι η κοινωνία. Γι' αυτό εγώ στηρίζω με όλες μου τις δυνάμεις Ανδρέα Μαυρογιάννη. Στέλνω το μήνυμα της πραγματικής αλλαγής διακυβέρνησης, της πραγματικής αλλαγής πορείας της πατρίδας μας. Το μήνυμα ελπίδας σε αυτές τις εκλογές.